Γεια σας για το έκτο βίντεο CSS. Στο σημερινό βίντεο θα μάθουμε σε τι βοηθάνε οι ψευδοκλάσεις, θα κάνουμε μια γνωριμία με τις ψευδοκλάσεις και θα μάθουμε την πιο βασική ψευδοκλάση που είναι το hover. Επίσης θα μάθουμε και σε τι άλλο χρησιμεύει το float left. Για να πάμε λίγο στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει άλλα δύο άρθρα, εντάξει, για να σας δείξω μετά τι μπορούμε να κάνουμε με το float left, εκτός από το να στοιχίσουμε την εικόνα αριστερά και να έρθει το κείμενο δίπλα της. Επίσης, θα μάθουμε και την ψευδοκλάση hover και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όταν εγώ πάω το ποντίκι πάνω από κάποιο στοιχείο, όπως είναι οι συνδέσεις μου, να γίνεται κάποια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, να αλλάζει χρώμα η γραμματοσειρά μου. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε πώς θα κάνουμε την ψευδοκλάση hover. Θα έρθουμε εδώ, που αφορά τις συνδέσεις μου, την ετικέτα anchor δηλαδή, θα τη γράψω αυτό όπως είναι. Ωραία. Τώρα, για να δηλώσουμε ότι πρόκειται για ψευδοκλάση, βάζουμε μια άλλο τελεία και εδώ θα βάλουμε hover. Η ψευδοκλάση που μας ενδιαφέρει. Ανοίγω εδώ αγγείλες και τι θέλω να γίνεται όταν πάω το mouse πάνω από κάθε σύνδεση, να αλλάζει χρώμα, για παράδειγμα, η γραμματοσειρά μου. Θα γράψω εδώ color yellow. Έτσι απλά θα αποθηκεύσω, κάνω μια ανανέωση και μόλις τώρα πάω το mouse πάνω από κάθε σύνδεση θα δούμε πως αλλάζει χρώμα. Άμα θέλω μπορώ να βάλω και ένα άλλο χρώμα, για παράδειγμα green. Θα αποθηκεύσω, κάνω ανανέωση και βλέπουμε εδώ πώς αλλάζει χρώμα η σύνδεσή μου, μόλις κάνω hover. Επίσης, άμα θέλω, μπορώ να βάλω και άλλα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, να μεγαλώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς. Άρα βάζουμε font size. Κάνω ανανέωση και εδώ βλέπουμε πως μεγαλώνει και το μέγεθος της γραμματοσειράς μου. Τέλος πάντων, θα σβήσω αυτό επειδή δεν μου χρειάζεται. Την ψευδοκλάση hover μπορούμε να την βάλουμε και σε άλλα στοιχεία μέσα στο site. Για παράδειγμα, στο πρώτο μου άρθρο, όταν κάνω hover, να γίνεται κάποια δραστηριότητα. Θα πάω εδώ, θα βάλω πάλι άλλο κάτω τελεία, hover, και θα πω να αλλάζει το background color σε white, σε λευκό, και η γραμματοσειρά να γίνεται μαύρη, black. Αν αποθηκεύσω και τρέξω το αρχείο μου, θα δούμε τώρα ότι μόλις πάω το mouse πάνω από το πρώτο άρθρο, πώς αλλάζει χρώμα και το background και η γραμματοσειρά. Όπως εδώ, στις συνδέσεις μου που αλλάζει σε χρώμα πράσινο. Ωραία. Θα πω να σβήσω τώρα αυτό εδώ, δεν το θέλω. Θα αφήσω μόνο για τις συνδέσεις μου. Άρα εδώ τι κάναμε, το μόνο που κάναμε. Βάλαμε μια άλλο κάτω τελεία hover, που έτσι δηλώνουμε μια ψευδοκλάση. Και είπαμε ότι όταν κάνω hover, να αλλάζει μόνο χρώμα η γραμματοσειρά σε πράσινο. Λοιπόν,
θα δούμε τώρα και σε τι βοηθάει το float left. Έως τώρα το μόνο που έχουμε κάνει είναι να πούμε στην εικόνα μου float left, να στοιχηθεί δηλαδή αριστερά και να έρθει το κείμενο δίπλα της. Αυτό μπορώ να το κάνω όμως και για τα άρθρα μου. Δηλαδή, μπορώ να πω το άρθρο μου εδώ, float left, και το άλλο άρθρο να έρθει ακριβώς δίπλα του. Το ίδιο μπορώ να κάνω για άλλα μου τα άρθρα. Να πω και σε αυτό float left και το άλλο να έρθει να κάτσει δίπλα του. Λοιπόν, για να το κάνουμε όμως αυτό πρέπει να προσέξουμε κάτι. Αν δούμε την ετικέτα Mami, που είναι η γονική ετικέτα, δηλαδή αυτή εδώ απ' έξω, που περικλείει όλα τα στοιχεία μου, εντάξει, έχει πλάτος 960 πίξελ. Για να χωρέσει το ένα άρθρο δίπλα στο άλλο, δεν πρέπει να ξεπερνάνε αυτό εδώ, τα 960 πίξελ. Αυτή τη στιγμή, το κάθε μου άρθρο έχει 790 πίξελ πλάτος. Αν βάλω κι άλλο δίπλα του και προσθέσω 790 και 790, ξεπερνάει το μέγεθος που έχει σε πλάτος η γονική μου ετικέτα. Εντάξει. Πράγμα που δεν θα μπορέσει το ένα να έρθει δίπλα στο άλλο, γιατί πολύ απλά δεν χωράει. Άρα πρέπει να κανονίσω το μέγεθος και στα άρθρα. Θα τα μικρύνω εδώ και θα βάλω 390. Το τρίτο μου και το τέταρτο άρθρο εδώ. Ωραία. Αν κάνω ανανέωση, βλέπουμε πώς μικρύναμε τα άρθρα μας. Θα βγάλω και λίγο κείμενο τώρα από το HTML. Έβγαλα λίγο κείμενο από όλα τα άρθρα. Θα αποθηκεύσω. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον έφερα τα άρθρα μου εκεί που θέλω, θα πάω τώρα, θα πω σε αυτό το άρθρο float left, αλλά πρέπει για όλα τα άρθρα μου να γράψω το ίδιο. Θα αποθηκεύσω και αν κάνω τώρα μια ανανέωση, θα δούμε μεν ότι όλα τα άρθρα ήρθαν το ένα δίπλα στο άλλο, εντάξει, αλλά χάλασα εδώ η ιστοσελίδα μου και το footer και η γονική μου ετικέτα. Και γιατί έγινε αυτό? Πολύ απλά. Σε κάθε ιστοσελίδα υπάρχει μια ροή block, δηλαδή το ένα στοιχείο πάει κάτω από το άλλο στοιχείο. Αυτή εμείς τη ροή τη χαλάσαμε, εφόσον είπαμε το ένα στοιχείο να έρθει δίπλα στο άλλο στοιχείο. Για να το φτιάξουμε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Θα πάμε εδώ στο HTML και θα έρθουμε στο τελευταίο άρθρο, που είναι το τελευταίο float left, και θα γράψουμε κάτω από το άρθρο και έξω από το τελευταίο άρθρο, θα βάλουμε μια ετικέτα div με ID, θα δώσουμε μια ονομασία στο ID clear, θα κλείσουμε. Ωραία. Και τώρα θα πάμε στο CSS για να του πούμε τι θα κάνει αυτή η ετικέτα. Θα έρθουμε εδώ, θα γράψουμε το ID clear
και θα βάλουμε εδώ clear both. Αυτό τώρα τι κάνει που έγραψα. Καθαρίζει τα float μετά το τελευταίο άρθρο εδώ το τέταρτο και συνεχίζει μετά το τέταρτο άρθρο η ροή ξανά block κανονικά. Εντάξει. Ενώ τα άρθρα μου θα συνεχίσουν το ένα δίπλα στο άλλο. Αν τώρα κάνω μια ανανέωση και μια αποθήκευση εδώ και κάνω ανανέωση, βλέπουμε πως όλα επανήλθαν κανονικά. Τώρα όμως πρέπει και εδώ να φτιάξουμε και λίγο τα άρθρα μας για να φαίνονται καλύτερα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να πάω στο πρώτο μου άρθρο και να πω να αφήσει μια απόσταση από τα αριστερά 80 πίξελ ώστε να έρθει πιο εδώ. Δηλαδή, αν πω στο πρώτο άρθρο εδώ 80 πίξελ, δηλαδή να του δώσω ένα margin left 80 πίξελ, άρα να αφήσει από τα αριστερά το 80 πίξελ, θα έρθει πιο εδώ και αναγκαστικά και το δεύτερο άρθρο θα έρθει και αυτό πιο εδώ. Άρα, γράφω εδώ margin left pixel. Το ίδιο πρέπει να γράψω και στο τρίτο μου άρθρο εδώ. Και τώρα το πρώτο και το τρίτο άρθρο θα αφήσουν 80 pixel απόσταση από τα αριστερά και βλέπουμε πως τα φέραμε στο κέντρο. Επίσης θα πω τώρα στο πρώτο άρθρο και στο τρίτο να αφήσουν και από τα δεξιά τους ένα πίξελ περιθώριο. Άρα θα πω και ένα margin right ένα πίξελ. Το ίδιο θα πω και για το τρίτο μου άρθρο. Άρα τώρα το πρώτο με το τρίτο θα αφήσουν από τα δεξιά τους ένα πίξελ περιθώριο. Και βλέπουμε πως φέραμε τα άρθρα μας μια χαρά. Το ένα δίπλα στο άλλο και συνεχίζει από το τέταρτο άρθρο και μετά κανονικά η ροή μπλοκ. Εντάξει. Λοιπόν, άρα σε αυτό το βίντεο μάθαμε για την ψευδοκλάση hover. Εντάξει. Που όταν πάω το mouse από πάνω από κάθε σύνδεση αλλάζει χρώμα η γραμματοσυρά μου γιατί έτσι του έχω πει να κάνει και μάθαμε επίσης και το float left εδώ πως να φέρουμε το ένα άρθρο δίπλα στο άλλο άρθρο. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σας!